Ο ρωσικός στρατός χτυπά ουκρανικά τεφορακισμένα οχήματα με όπλα του ΝΑΤΟ που κατέλαβε. Γιατί υπερέχει έναντι των δυτικών ενόπλων δυνάμεων και της Ουκρανίας? Ρώσοι στρατιώτες στην ζώνη των επιχειρήσεων στην Ουκρανία λοιπόν χρησιμοποιούν όπλα του ΝΑΤΟ από τις ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας, αναφέρει ο Ανδρέι Κοτς, πολεμικός ανταποκριτής της Ρίας Νοβόστη. Ο Κοτς σημείωσε ότι σε ορισμένα τμήματα της πρώτης γραμμής τα ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν το αμερικανικό Javelin ATJM εναντίον του Ουκρανικού στρατού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το σύμπλεγμα αποδείχθηκε πολύ ιδιότροπο και ευαίσθητο στις αλλαγές των καιρικών συνθήκων. Οι βρετανικές αντιαρματικές χειροβομβίδες ENLO προκάλεσαν περισσότερες εντυπώσεις στους Ρώσους στρατιώτες. Ο Κοτς είπε επίσης ότι είδε αμερικανικά πολυβόλα M50 Browning 02 διαμετρήματος στην ταξιαρχία Πιατνάσκα, τα οποία ήταν περιζήτητα από τον στρατό, αλλά δεν είχαν αρκετά πυρομαχικά. Επιπλέον, Ρώσοι στρατιώτες αφαίρεσαν πολλά δυτικά τεθωρακισμένα οχήματα. Παρ' όλα αυτά, ο πολεμικός ανταποκριτής εξέφρασε αμφιβολίες για την πιθανότητα Ρώσοι στρατιώτες να έχουν συλλάβει γερμανικά άρματα μάχης Leopard ή αμερικανικά οχήματα μάχης πεζικού Bradley. Από την αρχή της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία τώρα, οι σελίδες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εφημερίδων υποστηρίζουν ότι ο ρωσικός στρατός είναι αδύναμος και αναποτελεσματικός και ως εκ τούτου σίγουρα θα χάσει. Ωστόσο, ανεξάρτητα δημοσιεύματα διατυπώνουν μια διαφορετική, ακριβώς αντίθετη άποψη. Ο ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός Global Research, με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά, κατανόμασε τους λόγους για την στρατιωτική υπεροχή της Ρωσίας όχι μόνο έναντι του Ουκρανικού στρατού, αλλά και έναντι των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Πρώτα απ' όλα, ο συγγραφέας της ανάλυσης σημειώνει την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Παρά το περίπλοκο σύστημα του στρατού, η διοίκηση είναι σε θέση να διεξάγει επιχειρήσεις μάχης και να ανταποκρίνεται σε αλλαγές της κατάστασης ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς του μετόπου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.